πέρασε από τη Λευκάδα. Κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και διαβάζοντας λοιπόν την ανακοίνωση, ήθελα να δω τι σημαίνει να γίνεις νονός μιας στολής και θα μας πείτε εσείς περισσότερα και πώς αποφασίσατε να κάνετε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ καινοτόμα δράση της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας. Κάνουμε μια επίκληση στο συνέστημα με λίγα λόγια. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας είναι το θέμα των στολών. Είναι πολλά τα άτομα, είναι πάρα πολύ παλιά η Φιλαρμονική. Φανταστείτε ότι είναι το αρχαιότερο σωματείο στη Λευκάδα και η δεύτερη αρχαιότερη φιλαρμονική της Ελλάδας. Στολές λοιπόν χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε εκδήλωση. Έχουμε έλλειψη στολών και έπεσε στο τραπέζι μια ιδέα μιας μουσικού η οποία έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής. Το νόημα είναι το εξής, ότι δίνοντας ένα αντίτιμο γίνεται ονοματοδοσία στολής η οποία είναι ραμμένη και εντυμένη όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στο βίντεο που έχετε βάλει, να τα και τα ονόματα, τα οποία γράφονται μέσα στο εσωτερικό της στολής. Το βίντεο αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι όντως πολύ ωραίο. Έχει χτυπήσει φλέβα στις καρδιές των λευκαδιτών και όχι μόνο. Και έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι είναι γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι στολές αρχικά και η δουλειά που έχετε κάνει και το μεράκι που έχετε για αυτή τη φιλαρμονική. Φαίνεται άλλωστε η δουλειά σας και αποτυπώνεται μάλιστα από αυτό το βίντεο. Νομίζω ότι αυτό θέλατε να πετύχετε, να μας φέρετε έτσι κοντά σας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται στη φιλαρμονική. Το πετύχατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Η πρώτη ανταπόκριση έγινε και του χρωστάμε πολλά και θέλω να το αναφέρω αυτό, έγινε από τον βουλευτή Λευκάδας, τον κύριο Καβαδά, ο οποίος σε μια προηγούμενη εκδήλωση που παίξαμε το βίντεο αυτό έτσι για πρώτη φορά για να δούμε και εμείς τι αποδοχή θα έχει και τι πρόκειται να γίνει, αυτόματα σηκώθηκε και είπε ότι θα προσπαθήσει να κάνει και αυτός ό,τι μπορεί. Και όντως, μέσω της Βουλής των Ελλήνων, μας εξασφάλισε 50 στολές. Μπράβο. Μπράβο πραγματικά, γιατί είναι ένα οικονομικό θέμα μεγάλο αυτό, έτσι, για να το λύσεις και να αγοράσεις 50 στολές. Θα ήθελα να μάθω και πόσα μέλη είσαστε στη Φιλαρμονική και αν έρχονται και νέα παιδιά, έτσι, ή αν εσείς χρειάζεστε νέα παιδιά να απαρτήσουν να γεμίσουν έτσι τη Φιλαρμονική. Πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο είναι να ξέρετε πως σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, έχουμε περάσει από τη Φιλαρμονική. Δεν υπάρχει οικογένεια στη Λευκάδα, μάλιστα, από πάρα πολύ παλιά, που να μην έχει ένα μέλος τουλάχιστον στη Φιλαρμονική ή να έχει περάσει για κάποιο λιγότερο μικροχρονικό διάστημα. Οπότε έχουν περάσει όλες οι οικογένειες από τη Φιλαρμονική. Χωρίς να είναι υπερβολή, ναι. Μπράβο χωρίς σας. Να είναι υπερβολή. Άλλωστε, εντάξει, τα Ιόνια νησιά, η αλήθεια είναι και εγώ δεν το γνώριζα. Αλλά ερχόμενοι λοιπόν στο Ιόνιαν, έμαθα ότι εσείς που γενικά που ζείτε στα Ιόνια νησιά, έχετε και αυτή και μουσική παιδεία. Και αυτή η μουσική παιδεία μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Πηγαίνει αυτή η αγάπη για τη μουσική. Και δεν αφήνετε έτσι την τύχη της. Σας αρέσει αυτό, το αγαπάτε δηλαδή. Το αγαπάμε γιατί πρώτα απ' όλα θέλουμε να στηρίξουμε τη Φιλαρμονική, γιατί είναι ο πυλώνας του πολιτισμού για τη Λευκάδα. Δεν είναι δημοτική, είναι ένα σωματείο το οποίο βασίζεται στον εθελοντισμό. Τα παιδιά μαθαίνουν μουσική από πάρα πολύ μικρή ηλικία τώρα πια. Μαθαίνουν μουσική με ένα εντελώς εικονικό αντίτιμο, μόνο και μόνο για να καλύπτονται κάποια έξοδα ίσως του σωματείου. Η δράση της Φιλαρμονικής στις ψυχές των παιδιών είναι τρομερή. Και αυτό το έχουν αναγνωρίσει και το αναγνωρίζουμε όλοι. Έτσι ακριβώς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να συνεχίσετε έτσι, εμείς ευχόμαστε πραγματικά. Να βρεθούν πολλοί νονοί για τις στολές σας. Να βρεθεί επίσης πάρα πολλοί κόσμος που να μπει στην ομάδα σας, να αγαπήσει όπως αγαπάτε και εσείς τη Φιλαρμονική, γιατί μόνο έτσι θα γίνει η επιτυχία, νομίζω. Μόνο αν αγαπάς κάτι και δίνεις την ψυχή σου, πετυχαίνει και ανεβαίνει. Αυτό νομίζω φαίνεται. Φαίνεται η αγάπη, μεταλαμπαδεύεται και πιστεύω ότι έχουμε πολλά πράγματα να δούμε από εσάς, κύριε Μελά.
σίγουρα θα δείτε πάρα πολλά πράγματα, όπως έχουν ήδη γίνει πολλά πράγματα από τη Φιλαρμονική. Φανταστείτε ότι η δικιά μας Φιλαρμονική είναι η Φιλαρμονική που έπαιξε στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Α, δεν το γνώριζα. Μάλιστα. Εδώ. Μάθαμε και κάτι καινούριο. Είναι η Φιλαρμονική η οποία έπαιξε στην Μέσο Ολυμπιάδα και είναι και η Φιλαρμονική η οποία βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Δηλαδή, πολύ σημαντικές διακρίσεις, πολύ σημαντικές συμμετοχές για τις οποίες καμαρώνουμε. Μπράβο σας. Να συνεχίσετε έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς.